Για το Λίνο. Αυτό το βραβείο είναι το τελευταίο της χρονιάς. Ο Λίνος πιστεύει ότι θα μείνει στην Ελλάδα το πρώτο. Θέλει να μείνει. Εγώ θέλω να μείνω, από όσο ξέρω θέλει και η ομάδα να μείνω εδώ. Δεν θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, απλά να δώσουμε τα χέρια και ελπίζω να είμαι εδώ και για την νέα εποχή που έχετε στον ΠΑΟΚ. Ο ρόλος του, κάθε χρόνο λέμε όταν τελειώνει η σεζόν τώρα τελευταία, ότι του χρόνου μπορεί να είναι ο δάσκαλος, να έχει μαθητές, να παίζει λιγότερο, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Περιμένουμε τέτοιο το χρόνο. Ελπίζω ναι. Κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολο και για μένα να μπορέσω να παίζω τόσα παιχνίδια. Ελπίζω του χρόνου να παίξω τουλάχιστον τα ίδια και με την ίδια απόδοση, γιατί όσο να είναι περνάνε τα χρόνια και βαραίνουν λίγο τα πόδια. Και κάθε χρόνο χρειάζεται και όλο και καλύτερη προετοιμασία για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Και ελπίζω αυτή τη χρονιά να κάνω μια καλύτερη προετοιμασία για να μπορέσω να παίξω και καλύτερα. Ήθελα περισσότερα. Θα ήθελα έναν τίτλο, θα ήθελα το κύπελλο, γιατί φτάσαμε στον τελικό και ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ και θεωρώ και όλοι οι συμπαίχτες μου τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο με 2,5 μήνες να μένουν στη σεζόν να αναλάβει την ομάδα και να μας αλλάξει ως προς το καλύτερο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά ελπίζω για την επόμενη σεζόν και την επόμενη περίοδο να είμαστε καλύτεροι. Είναι η πρώτη χρονιά που στον ΠΑΟΚ πέσαν τόσα χρήματα. Είχε διοκτήτηση, είχε βγει πιο ακριβώς προπονητής. Παρ' όλα αυτά δεν πέτυχε ένα πολύ μεγάλο στόχο. Τι θεωρεί ότι λείπει? Δυστυχώς ακόμα και για τα παιδιά που ήρθαν φέτος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίζεται μόνο εναντίον των ομάδων μέσα στο γήπεδο. Αυτό το κατάλαβαν και τα παιδιά που ήρθαν φέτος. Γενικότερα είναι και άλλα πράγματα εξωαγωνιστικά τα οποία πρέπει να κερδίζουμε και είναι δύσκολο. Φυσικά και όλοι οι συμπαίκτες μου και εγώ, όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ, ευχαριστούμε τον πρόεδρο που ήρθε εδώ και μας στηρίζει σε κάθε τι που κάνουμε. Και γι' αυτό θα θέλαμε να πάρουμε έναν τίτλο να τον αφιερώσουμε κιόλας. Είσαι ένας από τους παλαιότερους παίκτες του ρόστερ. Ποιες διαφορές παρατηρείς σχετικά με τον πρώτο καιρό που ήρθες και την τωρινή ομάδα? Υπάρχουν αρκετές διαφορές. Κυρίως εκτός από τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μπορούν να δαπανηθούν. Θεωρώ ότι η ομάδα τότε όταν πρώτο είχα έρθει μπορεί να ήταν καινούργια ομάδα, αλλά μετά από 1-1,5 χρόνο πιστεύω ότι κερδίζαμε, παίρναμε παιχνίδια, ήμασταν πολύ δεμένοι. Όχι πως δεν είμαστε τώρα, απλά υπήρξαν πολλές αλλαγές, η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και αυτό δεν έχει δείξει, ίσως αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά, βεβαίως υπάρχουν κι άλλες. Θεωρείς ότι ένα ηγετικό όνομα στην Γκαρσία θα άλλαζε την ομάδα που μεγαλύτερο από την Γκαρσία? Σίγουρα, γιατί ο Παύλο ήταν ένας ηγετικός χαρακτήρας και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και σαν άνθρωπος μας μετέδιδε την νοοτροπία του και πιστεύω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ κατά τέτοιο. Είναι η πρώτη χρονιά που να μην κέρδισε τίτλο ο Παύλο, να βγει στο Champions League, αλλά κέρδισε χρόνο. Γιατί το πρώτο επίσημο μάτς είναι 21 Αυγούστου. Μήπως αυτό μπορεί να είναι ένα μυστικό για μια καλή χρονιά του χρόνου, γιατί συνήθως βιαζόταν να προλάβει να είναι πρώτος έτοιμος στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, θα προτιμούσα βέβαια να βγούμε πρώτοι, αλλά θεωρώ ότι θα μας δώσει πολύ χρόνο να κάνουμε καλή δουλειά, να δουλέψουμε πάνω σε πράγματα που έχουμε ανάγκη και ελπίζω στο τέλος της επόμενης περίοδου να πανηγυρίζουμε. Ευχαριστώ. Un mensaje para la próxima temporada a los aficionados del PAOK, a los fans. Un mensaje que va siempre continuar. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο γήπεδο για να τους κάνουμε χαρούμενους. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα δώσω ακόμα ό,τι έχω και ό,τι μπορώ για να πετύχουμε τους στόχους.